Κλειστοί θα παραμείνουν αύριο τρίτη η δημοτική παιδική σταθμή λόγω των κινητοποιήσεων που έχουν προαναγγείλει και δεποτά και πανελίνιο σύνδεσμο βρεφονιπιοκόμων. Ενώ αύριο στι 10 έχουν προγραμματίσει και συγκέντρο διαμαρτυρία έξω από το Υπουργείο Εσωτερικών. Οι Δήμοι έχουν προβεί σε ανακοινώσει αναφορικά με το κλείσιμο των παιδικών σταθμών. Ω πρώτη έδειξη διαμαρτυρία, θέλοντα να πείσει την κυβέρνηση να αποσύρει άμεσα αυτό το νομοσχέδιο το οποίο έχει πραγματικά, ε, το ξαναλέω δεύτερη φορά, σοκάρει έναν άνθρωπο που υπηρετεί το βαθμό της τοπικής αυτοδιοίκησης όπως είναι ο υποφαινόμενος και ξέρει ότι αυτό το μοντέλο των παιδικών σταθμών σε όλη τη χώρα είναι Μάλλον το πιο πετυχημένο που υπάρχει στην κοινωνία μα. Η ψήφιση τη νομοθετική διάταξη που προβλέπει την ένταξη των παιδιών ηλικία 4 ετών στην υποχρεωτική εκπαίδευση εξαγριώνει του εργαζόμενου των παιδικών σταθμών. Με τον πρόεδρο του ΟΠΑΚ Πασερών να καταγγέλει την απαξίωση και τη συρρήγνωση των δημοτικών παιδικών σταθμών και να τονίζει ότι η απόφαση αυτή θα έχει δυσμενεί επιπτώσει σε, σε εκατοντάδε οικογένειε και εργαζομένου. Για μένα υπάρχουν πολιτικά κριτήρια. Υπάρχει. Κάτι το οποίο να μας α, 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 απαγορεύει να σκεφτούμε το αντίθετο. Και θα σας πω για το, θα σας πω για το λόγο του αληθές. Η παιδική, η δημοτική παιδική σταθμή, αλλά και η ιδιωτική παιδική, παιδική σταθμή, γιατί και αυτοί θα υποστούν αυτή τη ε, ζημιά. Μιλάμε για μια κατα, ο, καταστροφή, όχι ζημιά, μιλάμε για το 40% τον νηπιών τα οποία υποχρεωτικά πια θα φοιτούν στην οικαγωγία. Την ίδια στιγμή με ανακοίνωση που εξέδωσε ο Δήμος Καβάλας ενημερώνει τους Δημότες ότι οι παιδικοί σταθμοί θα παραμείνουν κλειστοί την 3η 20 Φεβρουαρίου του 2018 στο πλαίσιο των δυναμικών κινητοποιήσεων της ΚΕΔΕ και της ΠΟΕΟΤΑ. Ο Δήμο Καβάλα χαιρετίζει την προσπάθεια των φορέων και των εργαζομένων, αφού μια τέτοια απόφαση θέτει σε κίνδυνο την λειτουργία 1.600 δημοτικών δομών και επομένω οδηγεί σε αδιέξοδο χιλιάδε εργαζόμενου και τι οικογένειέ του. Οι δημοτικοί σταθμοί, τόσο στον Δήμο Καβάλα όσο και σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, αποτελούν πρότυπα διαπαιδαγώγηση και φύλαξη των υπείων και κάθε απαξίωση του έργου του θα μα βρίσκει τα αντίθετου και συνοδοιπόρου στου δίκαιου αγώνε των εργαζομένων.